Εκτό φυλακή αναμένεται να βρεθούν άμεσα και οι τέσσερι από του αρχικά οκτώ συλληφθέντε για τη μεγάλη υπόθεση τοκογλυφία, εκβιασμών και ξεπλήρωση στο καλοκαίρι του 2022 στο Ηράκλειο. Για του 11 συνολικά κατηγορούμενου, οι ποινέ κοιμάνθηκαν από 10 μήνε έω 7 έτη, με αποτέλεσμα το κλίμα δικαίω να είναι πανηγυρικό και με τους συνηγόρους τους να τονίζουν με έμφαση πως υπήρξε υπερβολή, διόγκωση και στρεβλώσεις καθώς τα όσα περιελάμβανε το αρχικό κατηγορητήριο δεν αποδείχτηκαν δικαστικά. Μετά την εξέταση των μαρτύρων και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία εξετάστηκαν συνολικά ε, αποδείχτηκε ότι η ποινική δίωξη που ήταν υπερβολική. Εκβιάσεις, τοκογλυφίες σε βαθμό κακουργήματος και όλα αυτά δεν αποδείχτηκαν ούτε σωματικές βίες, ούτε απειλές ε, με κίνδυνο ζωής και όλα αυτά τα οποία το αρχικό κατηγορητήριο ε, περιλάμβανε. Αντιλαμβάνομαι και την φροντίδα ας πούμε των αστυνομικών αρχών να πατάξουν το έγκλημα. Το έγκλημα δεν πατάσετε με το να ε, η απαξία, η ποινική απαξία μιας πράξης. Ούτε με το να διανθίζεται με υπερβολές. Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι αυτό που δεν επιτυγχάνουμε με αυτόν τον τρόπο την πάταξη του εγκλήματο. Οι μεγαλύτερε ποινέ, 6 και 7 ετών αντίστοιχα, επιβλήθηκαν στου δύο βασικού κατηγορούμενου που είχαν προφυλακιστεί μετά τι απολογίε του. Και για του δύο η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη υπό του όρου τη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του μία φορά το μήνα και την καταβολή χρηματική εγγύηση τη τάξη των 10.000 ευρώ. Απαλλάχθηκε πλήρω από τι κατηγορίε ένα ένας 33χρονος Ελληνοαλβανός που επίσης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, ενώ σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε και ένας 32χρονος συμπατριώτης του. Αποδόμησε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την υπέρμετρη διόγκωση ε, την οποία είχε ενσωματώσει η δικογραφία εξ αρχής, από το χρόνο δηλαδή που αυτή άρχισε να σχηματίζεται. Ε, αναδείχθηκαν πραγματικά οι παθογένειες των κοινωνικών σχηματισμών σε άλλο επίπεδο όμως, όχι απλά σε επίπεδο απαξίας της πράξης, της συγκεκριμένη πράξης. Τελικώς η καταδίκη αφορούσε μία τοκογλυφία, μία μόνο. Εν τέλει κανένας α, δεν θα παραμείνει στη φυλακή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήρθε μετά από 18 μήνες προφυλάκηση των βασικών κατηγορουμένων. Ήταν μία υπερβολή η οποία, όπως είπα και στο δικαστήριο, ε, τα δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να λύνουν αυτά τα θέματα. Τα θέματα τη οικονομική ανέχεια, τη οκογγλιφία ενδεχομένω κλπ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να, τα, να τα λύσουν άλλοι φορεί και όχι τα δικαστήρια. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, η εκδίκαση τη επίμαχη υπόθεση ολοκληρώθηκε χθε στο τριμελέ εφετείο κακουργημάτων Ανατολική Κρήτη.